θάλασσα του Αγίου Νικολάου, όπου απόψε έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα ανάμεσα σε Pink Paper και Περεσόφ για την φάση των 8 της Evolution League. Περεσόφ θα καταφέρει να επικρατήσει στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι με 73-55 και έτσι καλείται απόψε να διαχειριστεί με υπέρ της διαφορά 18 πόντων. Όπως καταλαβαίνετε, η αποστολή είναι δύσκολη για τους Pink Paper απόψε. Ωστόσο, θα το παλέψουν με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Evolution. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους τώρα να είναι στην επίθεση. Με αυτούς για δύο πόντους, δεν μπαίνει, μαζεύει ο Κοντάκος. Κοροπούλης στάθηκε μπροστά στον Καμπόσο, θα κοπεί. Έχει ο παίκτης της Πρεσόφ. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες γρήγορα γρήγορα. Αζάρ, Καμπόσος, Κοτσάκος, Ερφανίδης και Ανδρουτσόπουλος ξεκινούν για τους Pink Paper, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ με τον Αζάρ. Ενώ από την άλλη έχουμε Βασιλείου, Κοντάκο, Κοροπούλη, Νομικό και Τσορτό. Βασιλείου τώρα για την Πρεσόφ. Μαστήριγμα για φάουλ. Στην γραμμή θα πάει ο Βασιλείου. Πρώτο μαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Βασιλείου αστοχή στην πρώτη. Κάνει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και από την πλευρά της Πρεσόφ. Κάνει και την δεύτερη. Παραμένει στο 0. Ο Τσάκος μέσα μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει παρά το γεγονός πως έφτασε πλέον εκτική θέση. Κερδίζει ωστόσο το φάουλ και είναι η σειρά του να πάει στην γραμμή των Βολών. Pink Paper, οι οποίοι στην προηγούμενη φάση, στην φάση των 16, κατάφερε να πετάξει εκτός τους Sequoia Sharks, κρατώντας και στα δύο παιχνίδια. Ενώ από την άλλη, η Πρεσόφ πήρε την πρόκριση για τους 8, κρατώντας τον Draft Fathers σε ένα μάτς, καθώς στο πρώτο μάτς το πήραν στο χαρτιά οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Στο δεύτερο επικράτησαν με 57-37 των αντιπάλων τους και έτσι βρίσκονται τώρα στις 8 καλύτερες ομάδες. Έχουμε το 3-0 στο σκορ από τη μία βολή του Μποτσάκου. Πάσα πέρασε για τον Βασιλείου, αφήνει έξω. Τσορτός εκτελεί, δεν είναι καλό το σούτ. Βασιλείου όμως θα πάρει την δεύτερη ευκαιρία και θα σπάσει το ρόδι για την Πρεσόφ. 3-2. Ο Τσάκος αφήνει χέρι με χέρι στον Ορφανίδη. Αζάρ και πάλι ο Τσάκος. Πάει από τα δεξιά. Αστοχή στο lay-up. Φεύγει ο Βασιλείου στην άλλη πλευρά. Κοροπούλης, τρίποντο άστοχο από τον Νομικό. Μαζεύουν το rebound οι γηπεδούχοι. Ο Τσάκος, ωραία περιστροφή, δεν θα δει το καλάθι. Ο ίδιος θα μαζέψει και κερδίζει τελικά το φάουλ που τον στέλνει και πάλι σε γραμμή. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για την Πρεσόφ. Κάνει πάλι ο Τσάκος στην γραμμή των Βολών νωρίτερα. Έβαλε την μία από τις δύο. Να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει τώρα. Στοχή στην πρώτη. Για το 4-2. Βάζει και την δεύτερη. Αλάνθαστος αυτή τη φορά. 5-2. Μπροστά η Pink Paper. Αργά αργά κατεβάζει ο Τσορτός. Βασιλείου. Προσπίση. Αντιρρήθη. Ο Κοροπούλης αυτό στο πλάι. Βασιλείου για δύο μέσα. Και έχουμε ένα παίχτη το Pink Paper στο έδαφος. Ο Τσάκος στο παρκέ.
λέει τώρα με τον Κοροπούλη. Έχουμε φάουλ τελικά από τον Κοροπούλη. Κάτι λένε μεταξύ τους οι δύο διαιτητές. Μπάλα πάει στο πλάι. Για να επαναφέρει ο Αζάρ. Ο Τσάκος δίνει συνέχεια στο μάτς. Ενώ διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στην αναμέτρηση, κακή η πάσα του κατέληξε εκτός. Βασιλείου. Τσάκος. Δεν είχε εκτελεί ο Τσορτός, είναι άστοχο το σού του. Μαζέψε ο Καμπόσος. Αυτός επιχειρεί να πάει στην άλλη πλευρά. Ορφανίδης έχει χώρο για το τρίποντο. Το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Παλεύει και ο Ανδρουτσόπουλος. Εκμεταλλεύεται το ύψος του για το επιθετικό rebound και για το καλάθι. Θα φέρει τους γειτονούς στο 7-4. Τσορτός. Ο Τάκος του δίνει και πάλι. Κοροπούλης στα δεξιά. Βασιλείου βάζει στην πλάτη του τον Μποτσάκο. Λέγει την πάσα στη γωνία σου τριών πόντων. Όχι καλό όμως. Μάζεψε ο Μποτσάκος. Βρήκε τον Ορφανίδη και αυτός θα πάει μέχρι το καλάθι για το 9-4. Καλύτερο ξεκίνημα στο μάτς για τους Pink Paper. Σαφώς πιο δραστήρι επιθετικά. Και βρίσκονται στο σύν 5. Και στο πλάι ο νομικός πήρε, εκτέλεσε κατευθείαν. Θετικό rebound από τον Κοντάκο. Τσορτός έχει όρθιο το βλέμμα του. Του δίνει το screen ο συμπαίκτης του. Θα πάει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα. Ο Αζάρ αφήνει στον Ορφανίδη. Αυτός με τη σειρά του Καμπόσο θέλει να αποφύγει τον Τσορτό από ανωτές προσποιήσεις. Όχι καλό τελείωμα. Μάζεψε ο Κοροπούλης. Παίζει με τον Βασιλείο, ο οποίος έχει φύγει γρήγορα μπροστά. Θα φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά. Κακό όμως το lay-up. Και παραμένει το 9-4. Ο Τσάκος. Και αυτός θα στοχίσει. Και ο Βασιλείου. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Βασιλείου παίρνει το φάουλο από τον Ορφανίδη. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. 2-3 τα ομαδικά, 4-43 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ροπούλης θα πάει κοντά στον Αζάρ. Το rebound από κανέναν. Η μπάλα είναι για τους Pink Paper. Αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πάει αντίθετα το screen. Τώρα θα παίξει με τον Ανδρουτσόπουλο. Πελάγει η ρίση, τάπα στα ίσα όμως από τον Κοντάκο. Πολύ καλή άμυνα Βασιλείου. Προστατεύει την μπάλα, αφήνει στον Κοροπούλη. Νομικός θα το πάρει από το πλάι. Δεν είναι καλό το σου του Βασιλείου. Ακολούθησε τη φάση. Αστόχησε και εκείνος. Νέο επιθετικό rebound. Γεμίζεται η κατάσταση στην επίθεση της Πρεσόφ. Έχει 10 δευτερόλεπτα η φιλοξενούμενη. Τρίποντο του Κοροπούλη και αυτό άστοχο. Ο Τσάκος φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Βασιλείου. Έχει τον Μποτσάκο πάνω του. Ο Ντάκος θα κοπεί η πάσα του από τον Αζάρ. Καμπόσος περνάει. Σκαστή πάσα, Αζάρ θέλει σε κατευθείαν να βρει τον Ανδρουτσόπουλο. Τα κατάφερε σκόραρε για το 11-4 και έχουμε
το πρώτο time out στην αναμέτρηση για την Πρεσόφ. Συνέχεια στην δράση 3 για 13 πριν να τελειώσει την πρώτη περίοδος. Στο 14 καταφέρνει να φτάσουν οι Pink Paper, οι οποίοι δείχνουν να λειτουργούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα της Πρέσκο. Καρατζάς και ο Βρετός έχουν πατήσει παρκέ. Αζάρ. Ο Τσάκος με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση. Μαζέψε ψηλότερο ο Καρατζάς. Βασιλείου κατεβάζει. Υπάρχει φάουλ τον Καμπόσο. Τρίτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους. Βασιλείου παίρνει εκτελή κατευθείαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Βάλε αυτά στα δικά του χέρια, θα κάνει τη λάθος πάσα όμως στην συνέχεια. Ορφανίδης θα την εκμεταλλευτεί για να φτάσει μέχρι το καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο. 13-4. Νομικός. Πήρε ο Βασιλείου κοντά στη ρακέτα. Βγήκε η άμυνα. Και στην άλλη πλευρά ο Τσάκος, ο Φανίδης είναι μόνος του, εκτελεί, δεν το βάζει. Ο νομικός δεν ρίσκαρε μια μακρινή πάσα για τον Βασιλείου, ο οποίος είχε μείνει στην απέναντι πλευρά. Ακόμα μια λάθος πάσα. Ο Πρεσόφ. Και αυτή την ευκαιρία του για το 15-4. Η διαφορά στο συν 11 για τους γηπεδούχους. Και έχουμε ακόμα ένα time out για την Πρεσόφ. Ένα και 47 ακόμα στην πρώτη περίοδο. 15-4. Pink Paper έχουν πάει στο συν 11. Ο μίχος εδώ θα σταματήσει την προσπάθεια του Παραρά. Χοροπούλης, μπάλα στα δεξιά, Βρετός, δεν είναι καλό το σούτου. Ακούμπησε ο Κοντομίχος τελευταίος. Καρατζάς, είναι στην γωνία. Βρετός εκτελεί, δεν το βάζει. Με εξαιρετικό rebound. Κοροπούλη στα 12 θα το πάρει από εκεί. Και έχουμε θετικό φάουλ. Ο Τσάκος κατεβάζει. Φαίνει στον Αζάρ. Τσακός, πήρε ο Αζάρ, εκτέλεσε μπροστά τον Κοροπούλη, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη. Κοντομίχος όμως ανανεώνει, όχι δεν ανανεώνει, δεν έχει ακουμπήσει Στεφάνη μπάλα. Προλαβαίνει όμως ο Ορφανίδης το χρονόμετρο και κάνει το 18-4. Στο συν 14 η Pink Paper. Στο συν 4 συνολική διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων. Παραράς. Νομικός θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ο Δομήχος μαζεύει το rebound. Ο Τσάκος, καθώς ηρέμη, καθώς έχουν όλα τα δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι. Στα 10 τώρα το ρολόι. Στέκεται, εκτελεί ο ίδιος. Περάσει από πάνω από το ταμπλό η μπάλα. Κατοχή είναι για την Πρεσόφ. 3,4 στο ρολόι. Βρετός θα επαναφέρει. Πήρε ο Παραρά στα 2, νομικός. Ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει το ρολόι, αστοχή όμως. Φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 18-4. Μόλις και στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης, 18-4. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Στο συν 14 έχουν καταφέρει να βρεθούν
Η Pink Paper υπενθυμίζω. Το πρώτο παιχνίδι έχει λήξει με ένα σύν 18 υπέρ της Πρεσόφ. Οπότε 4 πόντοι τώρα χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ένα κακό πρώτο δεκαλεπτό για την Πρεσόφ, η οποία έχει σκοράρει μόλις 4 πόντους σε συνολικά 10 λεπτά παιχνιδιού. Ο Τσάκος τώρα για τους γεπεδούχους. Συμφώνεται μπροστά από τον Καρατζά, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ. Δεν συγκινεί τους διαιτητές και έτσι γίνεται το 24. Στο συν 16 οι γηπεδούχοι. Βασιλείου έκλεισε πάνω του Γιωκοντομίχος. Είναι και πάλι ο Κοροπούλης. Βλέπει τις κινήσεις, εκτελεί για τρεις. Δεν το βάζει σε καλύτερη θέση. Θα μαζέψει ο Ζιζόπουλος. Ορφανίδη σε ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση. 23-4. Στο συν 19 η Pink Paper. Και στο συν 1 στην συνολική διαφορά. Να ανατρέψει τα δεδομένα από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση. Έχουν μπει αποφασισμένοι στο μάτς και μέχρι στιγμής έχουν στριμώξει στα σκηνιά την Πρεσόφ, η οποία καλείται να βγάλει αντίδραση σε αυτό το ξέσπασμα, το επιθετικό ξέσπασμα των αντιπάλων της. 7 δευτερόλεπτα το ρολόι τώρα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Βασιλείου για τρεις, κακό το σουτ. Κολλημένοι στους 4 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Περνάνε εκμετάλλευτοι και αυτή η επίθεση. Και έχουν την ευκαιρία οι Pink Paper να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά τους. Νέο τρίποντο, Ορφανίδης ξανά. 26-4, κάνει απίστευτα πράγματα. Και αυτός και η ομάδα του. Φάουλ τώρα τον Μποτσάκο. Πιέζει ψηλά ο Ζησόπουλος, κρατάει ο Τσορτός. Χοροπούλης. Πίεση, δεν θα μπει το καλάθι. Υπάρχει όμως φάουλ και δύο βολές. Αλλαγή τώρα για τους Pink Paper. Ο Ανδρουτσόπουλος επιστρέφει. Κάνει την πρώτη βολή ο Κοροπούλης. Βάζει στην δεύτερη και ξεκολλάνε από τους 4 πόντους τώρα οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει το 26-5. Πάσα χέρι με χέρι για τον Ορφανίδη, Ζιζόπουλος. Πάει από τα αριστερά, καλή άμυνα του Κοροπούλη. Βασιλείου. Παίνει στον Τσορτό. Βασιλείου. Υπάρχει φάουλ, έχει γίνει από τον Καρπούζη και είναι και το τέταρτο των γηπεδούχων, 4-0 τα ομαδικά. Περνάει στο μάτς και πάλι ο Παραράς για την Πρεσόφ. Βασιλείου μπροστά από υψωμένα χέρια, Παραράς ψηλότερα, θα περάσει εκτός να ζει με την μπάλα και κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Σηκωθεί με τη βοήθεια του Ορφανίδη. Τα λέει και με τον ρέφερι. Και τώρα συνεχίζεται η δράση. Ζιζόπουλος. Όχι με συγχωρείτε.
Τρασόπουλος. Δεν την κίνηση του Ορφανίδη, βγήκε στην περιφέρεια για να εκτελέσει. Δεν το βάζει. Φαίνεται ο Χαροπούλης. Βασιλείου. Υπάρχει φάουλ. Τον Πρασόπουλο. Και συμπληρώνονται και αρκετά νωρίς τα ομαδικά από την πλευρά των Pink Paper. Και ο Βασιλείου είναι στην γραμμή. Βάζει την δεύτερη. 26-6. Δύο πόντους μέχρι στιγμής έχουν πετύχει οι φιλοξενούμενοι στη δεύτερη περίοδο και τους δύο με δύο βολές. Φανίδης γυρίζει, παίρνει στον Ανδρουτσόπουλο, θα εκτελέσει αυτό στο την περιφέρεια και θα τον βάλει και αυτό στον χώρο του τριπόντων. 29-6. Θέλει να απαντήσει ο νομικός, δεν τα καταφέρνει. Ορφανίδης. Έχει εδώ φάουλ. Και σταματάει η φάση. Πρώτο ομαδικό για την press off. Τώρα γίνεται η επαναφορά με τον Πρασόπουλο να φτιάχνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Θα το πάρει και αυτός από την κορυφή. Καταλήξε έρμπολα αυτή η επίθεση. Στράει το χειροκρότημα ωστόσο από τους συμπαίκτες του. Νομικός. Σε κεφάλαιο Καρατζάς, Κοροπούλης. Μένει με τον ψηλό πάνω του. Καρατζάς πήρε άψε χέρι με χέρι στον Βασιλείου. Έχουμε φάουλ τον Πρασόπουλο. Το θυμίζω. Είναι στον πόνους η Πρεσόφ. Γι' αυτό και έχουμε βόλες εκ νέου για τον Βασιλείου. Μποτσάκος επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Πρασόπουλου για τους Pink Paper. Μέσα πρώτη βολή. 29-7. Παίρνει την δεύτερη ο Βασιλείου. Ανδρουτσόπουλος καθαρίζει το rebound. Και υπάρχει φάουλ τον Βασιλείου. Έχουμε μια παρατήρηση στον Βασιλείου. Ανέφερε ο Μποτσάκος, πήρε και πάλι. Οργανώνει. Μποτσάκος. Καρμπούζης για τρεις μέσα και αυτό 32-7. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμής για τους Pink Paper. Υπάρχει φάουλ στον Παραρά. Μόνος τρόπος μέχρι στιγμής που μπορούν να βρουν σκορ στην δεύτερη περίοδο. Θα το κάνει με την δεύτερη ο Παράρας, 32-8. Φανίδης. Πήρε ο Μποτσάκος. Πάει από τα αριστερά, θα σκοράρει υπό πίεση. 34-8. Βασιλείου.
Αγίου. Χειρονομικός, ο Κοροπούλης με συγχωρείτε. Θα γυρίσει, καλάθι και φάουλ. 34-10. Αυτό είναι και το πρώτο κανονικό σε εισαγωγικά καλάθι που πετυχαίνει η Πρεσόφ με τον Κοροπούλη, που έχει και μια συμπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο. Θα το καταφέρει, 34-11. Στο συν 23 η διαφορά. Ο Τσάκος έχει δεχτεί το φάουλ. Παίρνει και τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έχουμε γεβαινή στον Κοροπούλη. Για την βολή της τεχνικής ποινής, αστοχή, 35-11. Ανέφεραν οι γηπεδούχοι, καμπόσος, σε διαδύο πόντους, μάζεψε ο νομικός. Κατοχή περνάει στα χέρια τον Pink Paper. Υπήρχε ένα θεματάκι με τον Φωτεινό Πίνα, καλύφθηκε και τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι, 35-11, 4 και 10 ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καμπόσος και ο Καρπούζης ανεβάζει ταχύτητα, μένει μπροστά ο Παραράς, δεν μπορεί να το σταματήσει όμως. 37-11 το σκορ. Σορτός. Με πλάτη ο Καρατζάς γυρίζει με το δεξί, καμπός προλαβαίνει την μπάλα. Φινή έξω στον καμπός ο Μποτσάκος, αυτός θα εκτελέσει από το έξω των βόλων. Δεν είναι καλό το σούτ, επιθετικό rebound όμως για το Spin Paper. Μποτσάκος ηρεμεί τώρα την κατάσταση. 10 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Μπάλα έξω, καμπός από πολύ μακριά. Εκτελεί. 40-11. Απόλυτη κυριαρχία των Pink Paper στο παιχνίδι. Τσορτός θέλει να πάει μόνος του μέχρι την άλλη πλευρά. Κουπάει την παλιά ο Μποτσάκος, την πετάει εκτός. Στο μάτς ο Κοντάκος για την Πρεσόφ παίρνει την θέση του Καρατζά. Ψάχνει συμπαίκτη ο Τσορτός να πάρει και πάλι από τον Παραρά. Βλέπετε ότι έχει χώρο, επιλέγει να εκτελέσει και πολύ καλά κάνει. 40-13. Μποτσάκος θα περάσει. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καμπόσου. Καρπούζη στα 8. Έκλεισε καλά η άμυνα. Τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Με την μπάλα να περνάει στα χέρια της Πρεσόφ. Ανέχουμε και διακοπή για time out. Δυόμιση λεπτά ακόμα για το φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Χωροπούλης άσε στο νομικό, αλλάξε κατεύθυνση εκείνος. Πήγε εκεί στην πολυκοσμία. Κέρδισε το φάουλ που το έχει κάνει ψηλός ο Ανδρουτσόπουλος. Κάθε φάουλ
δύσκολες και για τις δύο ομάδες, καθώς από τη μία οι Pink Paper έχουν σπλήρωση τα 5 ομαδικά, από την άλλη 4 ομαδικά έχουν οι φιλοξενούμενοι. Άστοχος ο Νομικός, μέσα σε όλα πετούν στο σκουπίδι και τις βολές τους οι φιλοξενούμενοι. Θα βάλει την δεύτερη τώρα ο Νομικός για το 40-14. Σε δίπλα του στον Καμπόσο. Τσάκος θα περάσει, φτάνει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι στον αέρα για το 42-14. Τσορτός. Θα βρεθεί στο έδαφος. Μάζεψε ο Καμποτσάκος. Παίζει με τον Καρπούζη. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο Ανδρουτσόπουλος, μαζεύει και κερδίζει το φάουλ από τον Κοροπούλη, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πάει τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο παίκτης των Pink Paper. Αυτός συμπληρώνονται τα ομαδικά και από την πλευρά της Βρεσόφενα και 38. Πριν να τελειώσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, μέσα η πρώτη βολή, 43-14. Χάνει την δεύτερη. Παραμένει το 43-14. Τσορτός. Συνεργαστεί ωραία με τον Κοντάκο. Θα έρθει το καλάθι, όμορφη συνεργασία μεταξύ των δύο για το 43-19. Τώρα. Δίνει το σκρίνο στους παίκτες του. Μένει με τον Κοντάκο πάνω του. Θέλει να τον παίξει στα πόδια. Πάει πάνω του ο Τσορτός. Και έχουμε φάουλ. Σειρά του Μποτσάκου τώρα να πάει στη γραμμή. Αν ο Τσορτός θα αποσυρθεί για να περάσει ο Βρετός στην θέση του. Στοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 44-19. Βρετός κατεβάζει. Αυτή στον Κοροπούλη. Γυρίζει εκείνος, αστοχή, μαζεύει ο Ανδρουτσόπουλος. Ο Τσάκος πάρει ακόμα μια προσπάθεια η οποία θα καταλήξει στο καλάθι. 46-16 στο συν 30, στρογγυλά. Το Pink Paper. Αραράς αφήσει το Νομικό, εκτέλεσε αυτό πίσω από το σκριν, το βάλε. 46-19. 19 δευτερόλεπτα, μια επίθεση για το Pink Paper. Καμπόσος κρατάει στα 10. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Καρπούζης, 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να σουτάρει, αυτό θα κάνει και θα το βάλει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουν δυναμικά το δεύτερο δεκάλεπτο. Η Pink Paper με το σκορ στο 49-19, παρακαλώ. Μόλις μπήκαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, άρχισε να μετράει αντίστοιχα το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, 49-19 το σκορ. Με το Pink Paper να κυριαρχούν απόλυτα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά και να βρίσκονται στο συν 32 μόλις. 91-19 το σκορ από το καλάθι του Αζάρ. Άμεση απάντηση όμως διαχειρός Βασιλείου. 51-21 διαφορά στους 30 πόντους.
για στο συν 12 η συνολική διαφορά υπέρ των Pink Paper, οι οποίοι έχουν ανατρέψει, όχι μόνο έχουν ανατρέψει το μείον 18 του πρώτου παιχνιδιού, αλλά έχουν χτίσει και μια διαφορά ασφαλείας μέχρι στιγμής στο απόψινό μάτς. Ο Ροκούλης για 3, μπάλα στο σίδερο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν πάει καλά από το μακρινό σουτ. Παίξτε στη Τρεσόφ. Χρειάζονται κάποια τρίποντα αν θέλουν να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Ο Τσάκος έφτασε κοντά. Κύριο Τζορτός τώρα. Είναι στον Βασιλείου. Νομικός θα επιχειρήσει. Ακόμα ένα σουτ μέσα τώρα. Αυτά τα σουτάκια χρειάζονται οι φιλοξενούμενοι, τα οποία θα τους δίνουν και ψυχολογία. Στην συνέχεια, 51-24 τώρα. Ο Τσάκος, Ορφανίδης, δεν θα έρθει η απάντηση. Ο Κοροπούλης θέλει να παίξει γρήγορα με τον νομικό. Φεύγει στην άλλη πλευρά, θα κοπεί όμως από τον Ποτσάκο, ο οποίος επέστρεψε γρήγορα. Καμπόσος, τον Ορφανίδη. Ο Τσάκος δείχνει ταχύτητα. Κίνει τον Καμπόσο. Αζάρ και πάλι στον Καμπόσο, έχει 6 δευτερόλεπτα. Τον παίζει καλή άμυνα ο νομικός, θα τον περιορίσει. Βασιλείου έχει χώρο για να πλησιάσει. Έχει προλάβει και έχει στηθεί ο Ποτσάκος. Θα καταλήξει στο παρκέ, κερδίζοντας το επιθετικό φάουλ. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Βασιλείου. Πέρασε εκτός ο Βασιλείου. Μετά τον τραυματισμό του συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Τον Ποτσάκο να πηγαίνει από τα αριστερά. Πέρασε ο νομικός. Έφτασε στον Τζορτό, δεν μπόρεσε εκείνο να εκτελέσει ο Παραράς. Κερδίζει το φάουλ τον Ορφανίδη. Νομικός ψάχνει χώρο. Στέκεται για 3, δεν θα το βάλει. Μάζεψε όμως ο Τάκος και πάλι μπάλα θα καταλήξει ο νομικό. Θα επιχειρήσει ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά όμως θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 51-27. Ο νομικός δίνει σουτάκια ψυχολογία στην ομάδα του και έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Στρέψαμε μετά το time out. 51-27 το σκορ. Ο Μίκος προσπαθεί να δώσει όθηση στην ομάδα του, προσπαθεί να την ανεβάσει με αυτά τα τρίποντα που πέτυχε νωρίτερα. Ο Τσάκος φαίνει στον Ορφανίδη. Μπαίνει ψηλά για να δώσει το screen ο Ανδρουτσόπουλος. Ο Τσάκος κλείστηκε και κάνει βήματα. Κοροπούλης θα επαναφέρει από το πλάι για τον Τσορτό. Το screen ο Παραράς συγκρούστηκε μαζί με τον Αζάρ. Σε διακόπη τώρα στο παιχνίδι. Ναι, υπήρξε κάποιο φάουλ, απλώς διακόπη το παιχνίδι για να δούμε αν είναι καλά και οι δύο παίκτες. Νομικός στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι της επίθεσης κάνει το βηματάκι πίσω για να εκτελέσει ξανά. 51-30, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται ο νομικός και το αποδεικνύει. Στο συν 21 διαφορά, στο συν 3 στη συνολική διαφορά. Το Pink Paper, Ανδρουτσόπουλος απαντάει άμεσα. 54-30. Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος αποδεικνύει ότι κάνει καλή δουλειά και από μακριά. Ωραία η πάσα για τον Τσορτό, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ όμορφη ασίστα από τον Κοροπούλη, 54-32 τώρα το σκορ και μία βολή
Παναθηναϊκός. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα, το έχει κάνει Βαζάρ και είναι και το τρίτο για τους Pink Paper. Χοροπούλης, 7 δευτερόλεπτα. Τσορτός είναι στην γωνία, κρατάει ο Χοροπούλης τα 3, θα πάρει αυτό το σουτ. Φαίνονταν ότι θα καταλήξει εκτός. Αυτός ήταν στη δίκαιο μεθεία. Παρέμεινε έτσι το 54-32. Πανίδης, Αζάρ, Μοτσάκος, έρχεται πάλι με τον Αζάρ. Μοτσάκος ξανά, βρήκε τον δεξιό διάδρομο. Πήγε μέχρι μέσα, στόχησε Ανδρουτσόπουλος στη δεύτερη ευκαιρία. Έχασε την επαφή του με το καλάθι. Έχασε και την εκτέλεσή του. Κανονικός. Θα κερδίσει το φάουλο τον Ορφανίδη. Χοροπούλης. Την βάλει στην πλάτη του τον Αζάρ. Βρίσκει και τον Τσορτό. Παραράς Μοτσάκο. Έχει απλώσει αντικανονικά τον ώμο του και κάνει το επιθετικό φάουλ. Μοτσάκος κατεβάζει. Πέρασε. Ισορροπία στον αέρα, δεν μπορέσει να ευστοχίσει. Χοροπούλης παίζει με τον Τσορτό. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τσορτός κοιτάζει γύρω του, επιλέγει να πάει κόντρα στον ψηλό και θα τον νικήσει στα ίσα. 54-34. Η διαφορά στους 20 πόντους. Στο συν 2 παραμένει στη συνολική διαφορά η γηπεδούχος ομάδα. Μοτσάκος πήγε προς τα μέσα, έχασε την μπάλα. Παραράς βλέπει μπροστά του μαύρες φανέλες. Νομικός θα κερδίσει το φάουλ. Θα σκοράρει κιόλας για 3. Ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Ενώ έπεφτε στο έδαφος κατάφερε να βρει στόχο για το 54-37. Καλύτερος παίκτης από την πλευρά της Πρεσόφ. Μειώνει την διαφορά ενώ συνεχίζει να βρίσκεται στο παρκέ. Στους 17 πόντους η διαφορά. Στο συν 1 στην συνολική διαφορά η Πρεσόφ πλέον. Λοιπόν, αντιαθλητικό φαουλ από την πλευρά της Πρεσόφ. Στην γραμμή για την μία βολή του ο Νομικός, ο οποίος μπορεί σε μία φάση να φέρει 4 πόντους για την ομάδα του. Αστοχή ο Νομικός μαζί εδώ, παραρά στο επιθετικό rebound. Σορτός και πάλι Νομικός πασάρι. Έλα και πέσω καλή πάσα του, Κοροπούλης όμως πρόλαβε την μπάλα, αυτό έχει σε για 3. Θα γίνει ένα... το φάουλ θα γίνει από τον Καρπούζη. Θα να έχουν χάσει το μυαλό της οι γηπεδούχοι. Και για αυτό το λόγο έχουμε και το time out. Επανέφερε ο Νομικός, 3:44 πριν να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Χοροπούλης παίρνει το δίποντο. Δεν βρίσκεται καν στο φάνη μπάλα, παραδάς όμως θα γραπώ στην μπάλα τα χέρια του Καμπόσου. Πάλι στην επίθεση Βρεσόφ. Ο Τσάκος θα βρεθεί στο έδαφος, παραδάς θα καταφέρει να σκοράρει για το 54-38.
34-39. Ο Τσάκος. Ξαφνιχώρο. Έχει φάουλ από τον Τσορτό. Μπάλα πάει στο πλάι. Φέρει ο Καμπόσος, φύγει στον Μποτσάκο. Κάνει την κίνηση ο Ανδρουτσόπουλος, επιλέγει τον Καρπούζη. Κατάει σταθερό. Ο Φανίδης για τρεις. Παλεύει ο Ανδρουτσόπουλος μαζί με τον Μποτσάκο. Κατοχή είναι για τους Pink Paper και πάλι. Ψάχνει επιλογές, ζητάει ο Ροφανίδης, σε εκείνον θα πάει μπαλά. Αμέσως πάνω του ο Νομικός, θα περάσει. Ο Νομικόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Ροφανίδη, δεν θα έρθει το καλάθι. Σορτός. Φινεί στον Γοροπούλη, η πάσα του έφτασε στον Ποτάκο και εκείνος από κοντά κάνει το 54-41. Θα δεχτεί όμως και αμέσως την τεχνική ποινή. Για διαμαρτυρία. Σε 13 πόντους η διαφορά. Και ο Καμπόσος πάει στην γραμμή για να εκτελέσει τη βολή. Κέρδισαν οι Pink Paper από την τεχνική ποινή νωρίτερα. Αστοχή. Παραμένει στο 54-41. 2,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ζόπιος αφήνει στον Μποτσάκο. Παίζει με τον Ανδρουτσόπουλο. Έχουμε φάουλ από τον Τσορτό. Φάουλ που είναι το πέμπτο. Και φαίνει τον ψηλό στις βολές. Πεντομαδικά έχουν και οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ θα είναι βολές για αμφότερες. Μέσα η πρώτη βολή, 55-41. Βάζει και την δεύτερη. Με το 56-41. Βρετός. Κοροπούλης. Κρίνο Παραράς. Με την κίνηση ο Νομικός εκείνον κατέληξε η μπάλα. Πήρε το τρίποντο, δεν το έβαλε όμως. Παλεύει για το εξωτικό rebound ο Ποντάκος. Θα βγει νικητής. Νέα 14 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Και νέο τρίποντο. Καλάθι και φάουλ ξανά. Πίσω από τα 6.75. Ο Κοροπούλης κάνει ό,τι έκανε νωρίτερα. Και ο Νομικός. Και φέρνει το σκορ στο 56-44. Στημένος στη γραμμή για μια βολή και την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 11. Δεν θα το κάνει. Παραράς όμως είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Νομικός φύνει έξω. Ζητάει τώρα την μπάλα. Πάρει το τρίποντο, δίνει ύψος, κάνει airball, αλλά έχει πατήσει εκτός ο Ποντάκος. Παρέμεινε έτσι το 56-44, 1:35 ακόμα για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Μποτσάκος για 3-1, καλό το σύστημα. Έχουν μπλοκάρει επιθετικά οι Pink Paper, δεν έχουν την ίδια άνεση στις επιθέσεις τους όπως τα πρώτα 20 λεπτά. Σε αυτό έχει συμβάλει και βελτίωση στην άμυνα που έχουν δείξει οι φιλοξενούμενοι. Ακόμα ένα στοχοτρίποντο. Παραράς όμως είναι εκεί για να μαζέψει ακόμα ένα σκουπίδι. Να σκοράρει κιόλας για το 56-46. Καθοριστικός ο Παραράς, βοηθάει πάρα πολύ στην τομέα των επιθετικών rebound.
Μπρέσοφ πλησιάζει στις 10. 49 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Μποτσάκος, κακή η πάσα του, σημάδευε τον Καρπούζη, δεν τον βρήκε ποτέ. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τον Τιμ Πέιπερ. Στρέφει ο Βρασόπουλος. Αραράς με τον Κοντομίχο πάνω του. Τρίποντο του Νόμικου. Μέσα. 56-49. Διαφορά σε μονοψήφιο πλέον. Και το σκηνικό έχει αλλάξει στον Άγιο Νικόλαο. Το momentum είναι ξεκάθαρα με την Πρεσόφ. Παρά το αρχικό σοκ στο πρώτο ημίχρονο, δείχνουν να έχουν συνελθεί φιλοξενούμενοι. Και έχουν και μία τελευταία επίθεση τώρα. Καμπόσος κάνει το φάουλ στον Κοροπούλη. Στα 4,3. Έχει σταματήσει το ρολόι για τον παίχτη της Πρεσόφ. Σε πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη, 56-50. Βρασόπουλος στα 2 θα το πάρει από το κέντρο. Δεν καλά λίγη σε κάτι καλό. Φινάλ λοιπόν και τις τρεις περιόδους στο 56-50 το σκορ. Πήγαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο, 56-50 το σκορ. 6 πόντοι χωρίζουν τώρα τις δύο ομάδες. Στο σύν 12 πήγα να πω, αλλά ο Κοροπούλης με πρόλαβε. 56-53 πλέον. Ακόμα ένα τρίποντο για την Πρεσόφ, μπαίνει στη λίστα. Σόπουλος αστοχή. Σόπουλος. Έχουν μια δεύτερη ευκαιρία οι γηπεδούχοι, δεν θα καταφέρουν κάτι, παραράς μαζεύει. Στο σύν 15 διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων. Κοροπούλης δεν θα μπορέσει να φέρει το σκορ στην ισοβαλία και με διαφορά στο σύν 18. Υπάρχει φαουλ τον Παραρά. Συνέχεια με Βρασόπουλο. Με την δίπλα του. Όχι τώρα πήρε ο Βρασόπουλος, με συγχωρείτε. Για δύο πόντους στο χούν. Γηπεδούχοι. Σορτός, Κοροπούλης. Καρπούζι πάνω του. Παραράς, περνάει τον Κοντομίχο. Ποιος του κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους Pink. Βασιλείο επιστρέφει το μάτς στην θέση του Παραρά, που βοήθησε πάρα πολύ μέχρι στιγμής την ομάδα του. Βασιλείου είναι ολομόναχος. Εκτελεί για τρεις. Θα περάσει πάνω από το ταβλό την μπάλα. Παραμένει στο 56-53. Συνέχεια με Βρασόπουλο. Κρατάει ο Ορφανίδης. Θα επιλέξει να σουτάρει. Εύστοχος. 59-53. Κοροπούλης πες με τον Νομικό. Δεξιά πλευρά εκείνος. Ήρθε σαν τρέιλερ ο Βασιλείου, βρήκε την πάσα απέναντι στην αδύνατη πλευρά. Βρετός αστοχή στο τρίποντο. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Βασιλείου αφήνει στον Κοροπούλη. Κάνει την κίνηση ο Βασιλείου, Κοροπούλης επιλέγει να κρατήσει. Ψάχνει λίγο χώρο, τώρα θα βρει το συμπαίκτη του. Μπαλά θα καταλήξει στη γωνία. Μια δύσκολη εκτέλεση από τον Νομικό. Αλλά περνάει εκτός.
αυτός και είναι για το Spin Paper. Κατεβάζει ο Βρασόπουλος. Ψάχνει βοήθεια. Βρασόπουλος. Πέσει με τον Καρπούζη, κάνει το βηματάκι πίσω για να πάρει την εκτέλεση από το πλάι. Κοτομίχος ανανεώνει, κόβεται αντικανονικά όμως. Από τον Κοντάκο έχει γίνει το φαουλ. Έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη. 60-53. Χάνει την δεύτερη. Παραμένει το 60-53. Ροπούλης. Πίεση θα πάρει το σουτ. Ισόπουλος. 6-45 ακόμα. Βγαίνει σε πολλά μέτρα. Μπέλα κατέληξε στον Ορφανίδη για να εκτελέσει για τρεις. Εύστοχος. 63-53. Στο συν 10 η Pink Paper. Και έχουμε το time out για την Πρεσόφ. Συνεχίζει το μάτς. 6,5 λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος. 63-53 το σκορ. Στο συν 8 η συνολική διαφορά υπέρ της Πρεσόφ. Νομικός βρήκε χώρο και πυροβολή. 63-56. Να πάρει τριπόντων σε αυτή την τελευταία περίοδο. Ορφανίδη. Νομικό και Κοροπούλη. Ισόπουλος. Πάρει και αυτός την εκτέλεση. Αστοχή, μαζεύει ο Κοντομίχος. Μια ευκαιρία για τους Πινκ. Βρασόπουλος. Πέσει πάνω το Καρατζάς. Θα περάσει, θα φτάσει κοντά. Προσπάθειά του θα καταλήξει σε καλάθι. Σπύρο Βασιλείου. Τσορτός. Τον Καρατζά αυτός αφήνει έξω. Νομικός, ακόμα μια εκτέλεση. Μέσα κι αυτό. Τι κάνεις στις τελευταίες φάσεις. 63-59. Ο Νομικός παίρνει από το χεράκι την ομάδα του και την οδηγεί τώρα στο μείον 4. Δεν έρχεται η απάντηση από τους Πινκ. Καρπούζης. Πάρει την εκτέλεση εκτός ισορροπίας. Μια σφαλιάρα στην μπάλα. Δεν προλαβαίνει όμως ο Ζησόπουλος και η κατοχή περνάει στην Πρεσόφ. 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για την λήξη. Το σκορ στο 63-59. Με αυτό το σκορ προκρίνονται οι φιλοξενούμενοι. Υπενθυμίζω Βασιλείου. Ο Ζησόπουλος είναι μπροστά του. Βρήκε την πάσα για τον Καρατζά. Αυτός θα αφήσει απέναντι. Τσορτός δυσκολεύεται. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Και τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Με τον Ζησόπουλο. Ορφανίδης. Πετάει την μπάλα. Μαζεύει ο Καρατζάς. Κοροπούλης. Πέσει με τον Τσορτό. Κοροπούλης τώρα ρε με η κατάσταση στην επίθεση της φιλοξενούμενης ομάδας. Βασιλείου θα περάσει. Χαμηλά έχει γίνει το φάουλ. Τους λέει ο ρέφερι. Δεν θα μετρούσε το καλάθι ακόμα κι αν έμπαινε. Έχουμε αλλαγή με τον Μποτσάκο. Να περνάει στο μάτς. Στην θέση του Βρασόπουλου. Ανέφερε ο Βασιλείου, νομικός, παίρνει και εκτελεί αμέσως. Αυτή είναι η ψυχολογία που έχει.
λογικό να παίρνει και τέτοια σουτ. Μποτσάκος θα κάνει μια τρομερή κίνηση. Θα φτάσουμε στο καλάθι για το 65-59. Στο μείον 12 στη συνολική διαφορά η Pink Paper, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Καλή άμυνα από τον Καρπούζη. Θα κλέψει, θα δεχτεί και το φάουλο από τον Καρατζά, ο οποίος δεν είχε καταλάβει ότι ήρθε από πίσω του. Αυτό είναι και το τρίτο ομαδικό για την Πρεσόφ, 2-3 τα ομαδικά. Δίποτο του Καρπούζη, εύστοχος. 67-59. Κουλής. Δώσε στον νομικό. Αστόχησε εκείνος για τρεις. Δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound όμως η Pink. Και έτσι μένει η Πρεσόφ την επίθεση. Πήρε ο νομικός σε ακόμα μια εκτέλεση. Αστοχή ξανά. Ο Τσάκος κουβαλάει την μπάλα. Κερδίζει το φάουλ. Είναι το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους. Όχι. Α, ναι, είναι το πέμπτο για τον Τσορτό, γι' αυτό θα πέρασε αυτός. Τέταρτο ομαδικό για την Πρεσόφ στην θέση του Τσορτού. Ο Βρετός ορφανίδησε μια γρήγορη εκτέλεση. Βρετός μαζεύει. Ο Μικός αφήνει στον Κοροπούλη. Ο Βρετός ψάχνει λύση έξω. Βασιλείου πίνει στον Κοροπούλη. 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τα πάστα ίσα από τον Κοντομίχο. Που θα αφήσει και την μπάλα να περάσει εκτός. 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Γίνεται αλλαγή από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Άλβαρ επιστρέφει στη θέση του Ζιζόπουλου. Τσάκος παίζει με τον Κοντομίχο. Σηκώνεται αυτός από κοντά. Παίρνει ο Βασιλείου. Τον ακολουθεί ο Αζάρ. Μαραράς. Κρατάει. Και παίρνει στον Βρετό. Κοροπούλης. Βρίσκει χώρο για να εκτελέσει. Δεν το βάζει. Μπάλα καταλήγει στον Μποτσάκο. Φεύγει η τρίπλα. Και θα γίνει το λάθος. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Βρετός. Μπάλα φτάνει στον Κοροπούλη. Βρετός στη γωνία, αφήνει στο νομικό. Θα εκτελέσει για δύο. Θα μαζέψει ο ίδιος. Βασιλείου. Νομικός θα το πάρει από την γωνία χωρίς δεύτερη σκέψη. Και γιατί να μην το πάρει, αυτό το βάλει κιόλας. 67-62. 1-34 για το φινάλε. Παράς θα πέρασει εκτός στην θέση του ο Κοντάκος. Ζάρε επαναφέρει. Ο Τσάκος θα εκτελέσει από μακριά. Ο Βρετός. 1-25 ακόμα. Κρατάει χωρίς να βιάζει το Κοντάκος. Βασιλείο αφήνει τον Κοροπούλη. Μένει με τον Αζάρ. Θα εκτελέσει από πολύ μακριά. Κάνει έρβολ. Κοντάκος δεν μπορεί να μαζέψει την μπάλα. Τσάκο. Καμπόσος. Αζάρ θα πάρει την εκτέλεση. Βρίσκει σίδερο. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Η Πρεσόφ θα προκριθεί στο Final Four της Evolution League. Δεν θα καταφέρει λογικά να πάρει την νίκη απόψε. Ωστόσο θα πάρει την πρόκριση, καθώς έχει την υπέρ της
συνολική διαφορά από το συν 18 του πρώτου παιχνιδιού. Κοντά στους αξιόμαχους Pink Paper, οι οποίοι ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι, βρέθηκαν ακόμα και στο συν 30. Ωστόσο, στη συνέχεια συνήλθαν οι σημερινοί φιλοξενούμενοι και είναι αυτοί που τελικά θα καταφέρουν να προκριθούν. Φινάλι λοιπόν στο μάτς, νίκη για τους Pink Paper, πρόκριση για την Πρεσόφ, 67-64 το σκορ του σημερινού παιχνιδιού.